Θα σας αναπτύξω το θέμα της μεταβολικής διερεύνησης του λιθιασικού ασθενούς. Θα αναφερθούμε επίσης σε στοιχεία από την αιτιοπαθογένεια της λιθίασης, καθώς επίσης και στις δυνατότητες που έχουμε με χρήση συγκεκριμένων θεραπευτικών μέτρων και διαιτητικών μέτρων στο να αποφύγουμε τις υποτροπές σε αυτούς τους ασθενείς. Είναι, επειδή είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα, θα καταβάλω μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα προσπάθεια, ώστε να είμαστε πιο κλινικά προσανατολισμένοι και τα μηνύματα που θα έχουμε από αυτή την παρουσίαση τελικά να είναι εφαρμόσιμα στην κλινική πράξη και εύληπτα. Δύο λόγια σχετικά με τα βήματα, τους μηχανισμούς δηλαδή που οδηγούν στην λιθογένεση. Αυτά είναι ο κορεσμός, υπερκορεσμός, η πυρηνοποίηση, η αύξηση του πυρήνα του κρυστάλλου, η συσσόρευση των πυρήνων των κρυστάλλων, η συγκράτηση του κρυστάλλου από επιθυλιακά κύτταρα. Όταν μιλάμε για υπερκορεσμό, υπερκορεσμό σημαίνει, φανταστείτε ότι τα ούρα είναι ένα διάλειμμα μέσα στο οποίο προστίθεται κάποια ουσία, κάποιο αλάτι, ας πούμε οξαλικό ασβέστιο. Προστίθεται ουσία και κάποια στιγμή φτάνει σε κάποια συγκέντρωση κρίσιμη που το διάλειμμα δεν μπορεί να αντέξει πλέον την ουσία σε διαλυτή μορφή και έτσι οποιαδήποτε επιπλέον ποσότητα προσθεθεί θα κατακρημιστεί, θα καθιζήσει υπό μορφή κρυστάλλων. Και αυτή η κρίσιμη συγκέντρωση εξαρτάται από μια σταθερά, την KSP που ονομάζεται θερμοδυναμικό γινόμενο διαλυτότητας, εύκολα υπολογίζεται από το γινόμενο των επιμέρους συστατικών, των συγκεντρώσεων των επιμέρους συστατικών των κρυστάλλων και εξαρτάται βασικά από δύο παράγοντες, τη θερμοκρασία και το pH. Και επειδή οι αντιδράσεις του ανθρώπινου σώμα πρακτικά συμβαίνουν σε σταθερή θερμοκρασία, γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου, όπως γνωρίζουμε, το pH είναι εκείνο το οποίο έχει κλινική σημασία. Δηλαδή, αυξομοιώσεις του pH θα επηρεάσουν την δυνατότητα του διαλύματος να κρατήσει περισσότερη ή λιγότερη συγκέντρωση από τη δεδομένη ουσία, το δεδομένο αλάτι σε διαλυτή μορφή. Για παράδειγμα, όλοι νομίζω γνωρίζουμε ότι καθώς το pH αλκαλοποιείται, περισσότερο ουρικό οξύ μπορεί να κρατηθεί σε διαλυτή μορφή. Ενώ αντίθετα συμβαίνει στο φωσφορικό ασβέστιο. Ωραία. Προστίθεται λοιπόν αλάτι, έχουμε φτάσει στον υπερκορεσμό, προστίθεται πλέον αλάτι, τότε πια δεν μπορεί να κρατηθεί σε διαλυτή μορφή και έχουμε σχηματισμό του πρώτου κρυστάλλου, των πρώτων κρυστάλλων. Αυτό ονομάζεται πυρηνοποίηση. Και επειδή στα ούρα έχουμε διάφορα συστατικά τα οποία μπορούν να προσφέρουν επιφάνειες και να διευκολύνουν κατά κάποιο τρόπο την κατακρύμνηση των κρυστάλλων πάνω σε αυτές, όπως είναι κύτταρα, επιθυλιακά κύτταρα, υπάρχοντες κρύσταλλοι κλπ. Δεν είναι ένα καθαρό διάλειμμα νερού αλατιού. Η πυρηνοποίηση στα ούρα γίνεται σε σχετικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις από ό,τι θα περιμέναμε σε ένα καθαρό εντατικό διάλειμμα. Και η διαδικασία αυτή, το φαινόμενο ονομάζεται ετερογενής πυρηνοποίηση. Προϋπάρχουσα επιφάνεια, κρύσταλλος απάνω, ετερογενής πυρηνοποίηση. Σε αντιδιαστολή με την ομογενή πυρηνοποίηση. Και αφού σχηματιστεί ο πρώτος πυρήνας του κρυστάλλου, θα πρέπει να αυξηθεί, ούτως ώστε από το στοιχειώδη κρύσταλλο να καταλήξουμε στον πλήρη λίθο. Και η αύξηση αυτή γίνεται με εναπόθεση επιπλέον ποσότητας που δεν μπορεί να κρατήσει διαλυτή μορφή. Αυξάνει λοιπόν ο πυρήνας, αλλά δεν έχει το χρόνο, διότι τα ούρα φυσιολογικά παράγονται σε ικανές ποσότητες και ρέουν, δεν έχει το χρόνο να αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να φτάσουμε στον πλήρη λίθο. Δηλαδή, μόνο η αύξηση με επιπλέον ποσότητα δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη λιθογένεση. Εδώ παίζει ρόλο η συσσόρευση. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, τα ούρα θα αναπτυχθούν ηλεκτροχημικές δυνάμεις μεταξύ των κρυστάλλων, πολλοί κρύσταλλοι θα έρθουν μαζί κοντά λόγω έλξης και έχουμε ευρύτερες κρυσταλλικές δομές και σταδιακά θα πάμε στον πλήρη λίθο. Όμως και αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύσει μόνο του, είτε και σε συνδυασμό με την αύξηση στο φαινόμενο, γιατί οι ευρύτερες αυτές κρυσταλλικές δομές είναι εύθρυπτες και έτσι μπορεί σιγά σιγά να απομακρύνονται και να εκπλήνονται από τους τροφόρους υγρούς. Και γι' αυτό υποτίθεται ότι έχει σημασία να υπάρχει κάποιος λόγος, αφού δημιουργηθεί ο κρύσταλλος, να συγκρατηθεί μέσα στον τροφόρο εδώ για κάποιο λόγο, είτε λόγω κάποιες ανατομικής ανομαλίας, ας πούμε, στέρωση πυρηνοποιητικής συμβολής, για να έχει το χρόνο να μεγαλώσει, να συσσωρευτούν και να φτάσουμε τελικά στη λιθίαση. Και όπως είπα και προηγουμένως, τα ούρα είναι ένα διάλειμμα το οποίο είναι σύμπλοκο, είναι πολύπλοκο διάλειμμα. Δεν είναι μόνο νερό και αλάτι. Υπάρχουν και άλλες ουσίες μέσα οι οποίες επηρεάζουν τελικά τη λιθογένεση. Δεν έχει μόνο σημασία ο κορεσμός, ο υπερκορεσμός και αυτά που είδαμε. Οι ουσίες αυτές είναι παράγωγα του μεταβολισμού και ας συγκρατήσουμε τα κυτρικά, τα οποία έχουν κλινική σημασία, τα οποία έχουν την ιδιότητα, αυτά τα ανιόντα, αναστέλλοντας την αύξηση και τις συσσόρευση των κρυστάλλων, αλλά και συμπλεκόμενα με ιόντα ασβεστίου σε διαλυτά συμπλέγματα, να τροποποιούν ανασταλτικά τη λιθογένεση. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν και ουσίες που μπορεί να προάγουν τη λιθογένεση.
Ωραία, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έρχεται με λιθιαστική νόσο. Γιατί να τον υποβάλουμε σε μεταβολικό έλεγχο? Δύο λόγια γενικά για την νόσο. Καταρχήν, όλοι γνωρίζετε ότι είναι μια σημαντική νόσο, με σημαντικές επιπτώσεις δηλαδή, τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και στην ίδια την υγεία. Είναι συχνή νόσος. Υπολογίζεται ότι η επίπτωση στις βιομηχανικές χώρες είναι γύρω στο 1 περίπου τα 100 νέες περιπτώσεις ανά έτος και ο υποβασμός γύρω στο 4 με 20%. Υπάρχει διακύμανση της συχνότητας στις διάφορες χώρες με αυξημένη επίπτωση στις μεσογειακές, όπως είναι και η πατρίδα μας. Είναι μια νόσος η οποία θα δώσει συχνά υποτροπές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αντρά υπολογίζεται ότι ένας ασθενής ο οποίος θα εμφανίσει για πρώτη φορά λιθίαση μέσα στην επόμενη πενταετία έχει περίπου 50% πιθανότητα να εμφανίσει ένα νέο λίθο. Και η μισή περίπου από τους ασθενείς που θα εμφανιστούν με ασυμπτωματική λιθίαση μέσα στην επόμενη πενταετία θα καταστούν, αναμένεται να καταστούν συμπτωματικοί. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου οι οποίοι οδηγούν στην ουρολιθίαση, με κυριότερους την υποκυτρακουρία, δηλαδή χαμηλή συγκέντρωση κυτρικών στα ούρα, είδαμε για ποιο λόγο προηγουμένως, υπερασβεστιουρία, υπεροξαλουρία. Ωστόσο όμως, έχει φανεί ότι αν υποβάλλουμε τους ασθενείς μας σε κατάλληλο μεταβολικό έλεγχο, μπορούμε να βρούμε κάποιο τουλάχιστον αίτιο σε ένα ποσοστό υψηλό. Δηλαδή, ο μεταβολικός έλεγχος έχει νόημα, θα μας δώσει κάτι που υπάρχει από κάτω και επομένως ένα στόχο να οδηγηθούμε θεραπευτικά. Και την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, υπάρχει αυξημένος αριθμός μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία που παρέχουν υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης. Πρόκειται δηλαδή για τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές, όπως και μεταναλύσεις τυχεοποιημένων κλινικών δοκιμών, οι οποίες δείχνουν ότι πράγματι η μεταφύλαξη, δηλαδή κάποια φάρμακα που στόχο έχουν την πρόληψη της υποτροπής και ορισμένα διαιτητικά μέτρα, εάν εφαρμοστούν, θα μειώσουν σημαντικά το κίνδυνο των υποτροπών. Εκτός από τις σημαντικές ιατρικές επιπτώσεις της νόσου, έχουμε και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Και τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν προς το παρόν τουλάχιστον ότι αν υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα πρόληψης των υποτροπών, δηλαδή μεταφύλαξης, θα μειωθεί σημαντικά το κόστος αντιμετώπισης σε αυτούς τους ασθενείς. Εάν έχουμε μία πέτρα και την αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο, παραδείγματος χάρη εξωματική λιθοτριψία ή χειρουργική αφαίρεση. Ωραία, τι κάναμε. Αντιμετωπίσαμε το περιστατικό, αλλά δεν διορθώσαμε την υποκείμενη αιτία που τυχόν υπάρχει. Και αυτό οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνουμε, θα αποτελεί αιτία αργότερα να ξαναεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι η στοχευόμενη θεραπεία, φαρμακευτική θεραπεία, μετά από εξωματική λιθοτριψία και διαδερμική λιθοτριψία, είναι αποτελεσματική στην πρόληψη των υποτροπών. Και τέλος, υποθέτω ότι όλοι θα το έχετε δει αυτό. Έρχονται οι ασθενείς στο ιατρείο και ρωτάνε γιατί, τι πέτρα έχω, από τι είναι η πέτρα μου. Θέλουν να ξέρουν, δικαιούνται να γνωρίζουν. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, ο μεταβολικός έλεγχος πρέπει να γίνεται. Και ποιος είναι ο στόχος του? Να εντοπίσουμε λοιπόν τους ασθενείς ψηλού κινδύνου για υποτροπή, την υποκείμενη μεταβολική διαταραχή και τελικά να προλάβουμε την υποτροπή. Τι πρέπει να περιλαμβάνει? Σε οποιοδήποτε ασθενή, με οποιαδήποτε πάθηση, δεν πρέπει να δυσμονούμε το καλό ιστορικό φυσικά, τη φυσική εξέταση και εδώ για τις πέτρες, τροπικογυστικό έλεγχο. Όταν όμως μιλάμε για μεταβολικό έλεγχο, βασικά το μυαλό μας πηγαίνει στην ανάλυση της σύστασης του λίθου, πηγαίνει σε δεδομένα που θα πάρουμε από κάποιες αιματολογικές εξετάσεις και από εξετάσεις ούρων και κυρίως την ανάλυση των ούρων 24 ώρων. Ποιοι είναι οι ασθενείς που, που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για να υποτροπιάσουν? Λοιπόν, εδώ είναι οι ασθενείς καταρχήν νεαρής ηλικίας. Μια πέτρα σε παιδί ή σε ένα νεαρό, σε έναν έφηβο, οπωσδήποτε θα πρέπει να μας εμβάλλει την υποψία κάποιας μεταβολικής διαταραχής που πιθανόν να είναι και κληρονομικά μεταβαζόμενη. Δεν πρέπει επομένως να δυσμονήσουμε, για παράδειγμα, την κυστημουρία σε ένα τέτοιο άρρωστο. Άτομο με οικογενειακό ιστορικό. Άτομα που εμφανίζουν πολύ συχνές υποτροπές από το ιστορικό τους, παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα, όπως η νόσος του Κρόν για παράδειγμα, ασθενείς με υπερπαραθυριωτισμό και σαρκοείδωση, όλα αυτά μπορούμε να τα πάρουμε και να τα υποψιαστούμε από μια πολύ καλή λήψη ιστορικού. Από την απεικόνηση μπορούμε να εντοπίσουμε ασθενείς με νεφρασβέστωση, και αυτή είναι υψηλού κινδύνου, που ασθενείς που εμφανίζουν μαζικό λιθιαστικό φορτίο ομφωτερόπλευρα, υπολιματική λιθίαση, και από το μεταβολικό μας έλεγχο. Εκείνοι οι ασθενείς που βρίσκονται να πάσχουν από φλεγμονώδη λιθίαση, λιθίαση ουρικού, κυστήνης και μπρουσίτη, επίσης ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για υποτροπές. Ο ακρογωνιαίος λοιπόν λίθος μεταβολικής διερεύνησης του λιθιαστικού ασθενούς είναι η ανάλυση του λίθου. Και όπως
γνωρίζετε, οι περισσότεροι λίθοι που θα βρούμε θα είναι τελικά ασβεστούχοι λίθοι και κυρίως οξαλικού ασβεστίου. Με ποιο τρόπο θα κάνουμε την ανάλυση του λίθου? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, διάφορες μέθοδοι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την ανάλυση του λίθου. Αυτές οι οποίες θεωρούνται πλέον αξιόπιστες και προτείνονται από τις κατευθυντήρες της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας είναι η κρυσταλλογραφία με ακτίνες ασκή και η υπέρθρος φασματοσκοπία. Συνήθως θα βρούμε να γίνεται χημική ανάλυση του λίθου, δηλαδή να εκτιμούμε τα μέταλλα που, χημικά, ποιοτικά που υπάρχουν στο λίθο, όμως δεν θεωρείται τόσο αξιόπιστη και γι' αυτό ας μείνουμε στην υπέρθρο φασματοσκοπία και την κρυσταλλογραφία. Σε ποιους θα γίνει μεταβολικός έλεγχος? Βασικά θα γίνει σε αυτούς που υποψιαζόμαστε ότι είναι πιθανόν να εμφανίσουν υποτροπή όπως είδαμε προηγουμένως. Αλλά με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, γενικά θεωρείται ότι καλό είναι τουλάχιστον ένας λίθος κάθε φορά, ένας λίθος τουλάχιστον μία φορά σε κάθε ασθενή να έχει αναλυθεί. Και φυσικά αυτό μπορεί να είναι και εξωπραγματικό, γιατί μπορεί να μην έχουμε πέτρα στα χέρια μας ή μπορεί να μην μπορούμε να μην έχουμε την τεχνογνωσία να εφαρμόσουμε την ανάλυση στον χώρο που εργαζόμαστε. Και τότε τι θα κάνουμε? Τότε θα αρκεστούμε αναγκαστικά σε στοιχεία έμεσης εκτίμησης σύστασης του λίθου και αυτά είναι στοιχεία από την ακτινογραφία NOC, από την γενική ούρων, θα εκτιμήσουμε το pH κλπ. Και από την καλλιέργεια ούρων θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Έτσι λοιπόν, σε μία απλή NOC βλέπουμε μία πέτρα. Το ότι τη βλέπουμε, αυτό σημαίνει ότι είναι ακτινοσκληρή, δηλαδή και τη βλέπουμε. Και αυτό σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα ότι υπάρχει ασβέστιο μέσα στην πέτρα. Άρα είναι ασβεστούχος λίθος. Υπάρχουν και πέτρες οι οποίες δεν είναι ασβεστίου και, είναι ακτινοσκληρές, πιο μέτρια ακτινοσκληρές, όπως για παράδειγμα της κυστίνης. Και εδώ η ακτινοσκληρότητα σε έναν αμυγός λίθο κυστίνης οφείλεται στην παρουσία του θείου. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου δεν βλέπουμε καμία πέτρα, μιλάμε για ακτινοδιαπερατότητα. Εδώ το μυαλό μας πάει φυσικά στο ουρικό οξύ. Αλλά υπάρχουν και πανιότερες περιπτώσεις που δεν πρέπει να λησμονούνται. Ξανθήγηση, 2,8 διυδροξιαδενίνης και κάποιοι σπάνιοι φαρμακευτικοί λίθοι. Υπάρχουν τεστ τα οποία μπορούμε να κάνουμε στα ούρα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Βασικό τεστ είναι η δοκιμασία κυανιούχου νητροπρουσίδης. Δίνει αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα και είναι διαγνωστική για την κυστινουρία. Και από την καλλιέργεια ούρων. Η παρουσία ουρολίμωξης μπορεί να προσανατολίσει προς φλεγμονώδη λιθίαση, διότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί με τους οποίους μπορούμε να καταλήξουμε εκεί, αλλά τα βακτηρίδια εκείνα τα οποία είναι βασικά υπεύθυνα και πρέπει να τα αναζητήσουμε και να τα ζητήσουμε και με ειδικές μεθόδους, διότι πολλές φορές δεν αναπτύσσονται στα κοινά καλλιεργητικά μέσα, όπως το μυκόπλασμα για παράδειγμα, είναι εκείνα τα οποία φέρουν ουρεάση, το ένζυμο εκείνο που διασπά την ουρία σε αμμονία, διδανθρακικά, με αλκαλοποίηση των ούρων και τελικά καταλήγουμε σε φλεγμονώδη λιθίαση, συνήθως από στρουβίτη. Τι γίνεται με τους κρυστάλλους? Συχνά θα μας πει ο μικροβιολόγος, βλέπω κρυστάλλους στα ούρα. Ωραία. Αυτοί οι κρύσταλλοι είναι όλοι αξιολογήσιμοι? Όχι, δεν είναι όλοι αξιολογήσιμοι. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες κρυστάλλων, τους κοινούς που θα τους βρούμε συχνά και δεν μπορούμε να τους συσχετίσουμε με κάποια μεταβολική διαταραχή υποχρεωτικά ή τη σύσταση του λίθου και τους παθολογικούς παθογνωμονικούς. Έτσι, για παράδειγμα, αν δούμε κρυστάλλους ουρικού οξέως ή οξαλικού ασβεστίου, είτε μονοϊδρικού, είτε διϊδρικού, είτε φωσφορικού ασβεστίου, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι το πρόβλημα είναι από κάτω, ας πούμε, πρόβλημα στο μεταβολισμό του ουρικού οξέως ή οτιδήποτε. Τους βλέπουμε συχνά. Δεν αξιολογούνται. Όμως, αν δούμε στρουβίτη, αν δούμε κυστίνη, έχει καμία δουλειά να δούμε κρυστάλλους κυστίνης, αν δεν έχουμε κυστινουρία. Και σπανιότερη λίθη, 2,8 διυδροξιαδενίνη, ινδυναδύρη. Έτσι λοιπόν, έμεσα με εκτίμηση κάποιων κρυστάλλων, αν τους βρούμε, μπορούμε να πάρουμε την απάντηση για τη σύσταση του λίθου. Στην διεθνή βιβλιογραφία, κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρωτόκολλα μεταβολικής διερεύνησης των ασθενών αυτών και οδηγίες με βάση τα αποτελέσματα αυτών των μεταβολικών αυτών των πρωτοκόλων για το πώς θα χειριστούμε αυτούς τους ασθενείς για να αποφύγουμε την υποτροπή. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης παρουσίασης, επιλέξαμε ένα πρωτόκολλο το οποίο προέρχεται από μια ομάδα πολύ γνωστών στον χώρο ερευνητών. Είναι η ομάδα του Charles Pack, Margaret Pearl από το Texas. Και το επιλέξαμε αυτό γιατί είναι ένα πολύ πρακτικό πρωτόκολλο. Δηλαδή μπορεί να δώσει, να εφαρμοστεί στην πράξη σχετικά εύκολα. Δεν στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. Αυτά που λέει ουσιαστικά προσεγγίζουν πολύ τις κατευθυντήρες οδηγίες και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Και θα δούμε λίγο αυτό το πρωτόκολλο από εδώ και πέρα. Στην πρώτη επίσκεψη ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε μία αιμολυψία. Μας ενδιαφέρει το ασβέστιο, η αλβουμίνη, για να εκτιμήσουμε το ιονικό ασβέστιο
κρεατινίνη, ουρικό οξύ, νάτριο κάλιο και ενδεχομένως παραθορμόνη, αν και αυτό μπορεί να γίνει και σε δεύτερο χρόνο, εφόσον δούμε ότι υπάρχει υπερασβεστιαιμία και πρέπει να αποκλείσουμε σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωτικά τον πορτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων. Στη δεύτερη επίσκεψη, και με βάση και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στα χέρια μας, ζητάμε συλλογή ούρων 24ωρου. Και αυτά που θέλουμε να ξέρουμε είναι ακριβώς αυτά που βλέπετε εδώ. Τι όγκο ούρων έχει στο 24ωρο, ασβέστιο, οξαλικά, κίτρικα, κρεατινίνη, ουρικό, οξύ, μαγνήσιο, φόσφορο, ουρία, νάτριο και κάλιο. Αφού έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στα χέρια μας, ο ασθενής θα μπει σε δίαιτα με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου που έχουμε. Και εάν δούμε ότι παράγει λίγα ούρα, θα ζητήσουμε αύξηση υγρών, πίνει πιο πολύ. Αν δούμε υπερασβεστιουρία, μείωση σε αυτή τη φάση της πρόληψης του ασβεστίου. Πολύ νάτριο, μείωση του αλατιού που καταναλώνει. Υπερουρικοζουρία, μείωση κρέατος πρακτικά. Υπεροξαλουρία, πάνω από 45 μιλιγκράμμ, μείωση τροφών πλούσιων σε οξαλικά. Και υποκυτρακουρία, θα συστήσουμε, αν δούμε, αύξηση φρούτων και λαχανικών. Αυτά τα πρακτικά μέτρα θα πούμε στον ασθενή να ακολουθήσει και στη συνέχεια, στην τρίτη επίσκεψη που θα έρθει, θα πάρουμε πάλι ούρα 24ωρου, ξανά αναλύουμε τους ίδιους παράγοντες και βλέπουμε τι διαφορές υπάρχουν πριν τη δίαιτα και μετά τη δίαιτα. Αυτές η διαφορά των τιμών μεταξύ των δύο συλλογών εκφράζει τις προκύπτουσες μεταβολές λόγω επιβολής της διαιτητικής τροποποίησης. Δηλαδή, αυτά που διορθώθηκαν οφείλονται τελικά σε κάποιες διαιτητικές εκτροπές, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτό που έμεινε αδιόρθωτο είναι πιθανόν κάτι το οποίο είναι μεταβολικό, πρόβλημα μεταβολισμού. Έχουμε τα αποτελέσματα από το μεταβολικό έλεγχο που υποβάλαμε τον ασθενή. Τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα? Για όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως, θα πρέπει να δώσουμε διαιτητικές οδηγίες. Πρακτικά, θα τους πούμε να πίνουν πολλά υγρά, να μειώσουν το αλάτι, να μειώσουν τις ζωικές πρωτεΐνες που καταναλώνουν, να αυξήσουν τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα γαλακτοκομικά δεν θα τα περιορίσουμε. Θα πρέπει να καταναλώνονται σε λογικές ποσότητες, όπως αναφέρεται, όχι στέρηση δηλαδή γαλακτοκομικών. Εάν έχουμε υπεροξαλουρία, θα συστήσουμε τρόφιμα, να μειώσουν τα τρόφιμα που έχουν πολλά οξαλικά και θα πρέπει να αποφύγουν βιταμινούχα συμπληρώματα, όπως είναι η βιταμίνη C, γιατί είναι υπόστρωμα παραγωγής οξαλικών στον οργανισμό. Αυτό που έχει εδώ σημασία να θυμόμαστε είναι ότι όλα αυτά τα κάναμε για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε και να εντοπίσουμε ποιος ασθενής ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, με μη επιπλεγμένη λιθίαση ασβεστίου. Και να τον ξεχωρίσουμε από τους ασθενείς όλων των άλλων κατηγοριών. Να δούμε δηλαδή αν είμαστε εδώ ή σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Και πώς το ορίζουμε αυτό? Φυσιολογικό ασβέστιο αίματος, φυσιολογικό ουρικό οξύ αίματος, λίθος οξαλικού ασβεστίου ή φωσφορικού ασβεστίου και απουσία γνωστής πάθησης του εντέρου ή εξεσημασμένης υπεροξαλουρίας. Αν ο ασθενής μας ανήκει σε αυτή την κατηγορία, τότε θα πρέπει να τον κατατάξουμε σε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες με βάση το ασβέστιο των ούρων 24ωρου. Έχει φυσιολογικό ασβέστιο ούρων 24ωρου ή έχει αυξημένο ασβέστιο ούρων 24ωρου. Και εφόσον είναι φυσιολογικό το ασβέστιο των ούρων 24ωρου, θα δώσουμε κυτρικό κάλιο, αλκαλοποίηση με κυτρικό κάλιο. Εάν έχει υπερασβεστή ουρία, θα προσθέσουμε και θιαζίδι μαζί με το κυτρικό κάλιο. Αυτή είναι η προτινόμενη θεραπεία. Για τις θιαζίδες, είναι γνωστά, τα φάρμακα κυκλοφορούν χρόνια, είναι διουρητικά. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί μεμονωμένη η υδροχλωροθιαζίδη, ονομάζεται Diuren, ή σε συνδυασμό με αμυλωρίδη που είναι κάλιο συντηρητικό διουρητικό ως Moduretic. Και υπάρχει και η Ινδαπαμίδη, το Fludex, το οποίο ανήκει στα τύπου θιαζίδες. Η δράση είναι παρόμοια με τις θιαζίδες, αλλά δεν ανήκει ουσιαστικά στις θιαζίδες. Και πώς δρούν? Δύο λόγια μόνο. Στο άποισπυραμένο αυξάνουν την επαναρρόφηση του ασβεστίου, προκαλούν υποασβεστιουρική δράση με αυτόν τον τρόπο και παράλληλα, επειδή είναι διουρητικά, μειώνεται ο όγκος των υγρών και έτσι γίνεται ενεργητική επαναρρόφηση νατρίου για να κατακριθούν υγρά και παράλληλα και ασβεστίου και ολοκληρώνεται η δράση έτσι, η υποασβεστιουρική δράση των θιαζιδών. Τι προβλήματα μπορούμε να έχουμε με τις θιαζίδες? Στη συμμόρφωση. Μπορεί κάποιοι ασθενείς να μην μπορούν να τις αντέξουν γιατί έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Για παράδειγμα, προκαλούν συστατική δυσλειτουργία. Προκαλούν υποκαλιεμία και στα πλαίσια αυτά και υποκυτρακουρία. Και γι' αυτό πρέπει, όπως είδαμε και προηγουμένως, να δίνονται μαζί με κυτρικό κάλιο. Θα πρέπει στα γενικά, όπως είπαμε, να μειώσουν οι ασθενείς μας το αλάτι, αλλά ένα παραπάνω αν παίρνουν θιαζίδες. Γιατί έχει βρεθεί ότι η περίσσια άλατος αμβλύνει την δράση των θιαζιδών. Και κάτι άλλο που πρέπει να περιμένουμε από τις θιαζίδες είναι ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, γύρω στους 18 με 20 μήνες, δεν θα δρουν πια ικανοποιητικά. Και αυτό που συστήνεται είναι να διακόψουμε την αγωγή για ένα περίπου εξάμηνο, drug holiday, και στη συνέχεια να
τις ξαναδώσουμε και δρούν μετά ξανά. Τώρα, για τα κεντρικά. Μπορούμε να τα πάρουμε από το στόμα. Ο καλύτερος τρόπος να καλοποιήσουμε και να δώσουμε κεντρικά στον οργανισμό είναι υπομορφή κεντρικού καλίου. Έχει σημασία να δώσουμε τα κεντρικά, είδαμε για ποιο λόγο, αλλά έχει σημασία και το κατιόν με το οποίο θα τα δώσουμε μαζί. Αν δώσουμε κεντρικό κάλιο μαζί, δίνουμε και ένα αλκαλικό φορτίο στον οργανισμό. Και κάνοντας τα ούρα μας αλκαλικά, μειώνεται η επαναρρόφηση των κεντρικών. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο να τα δώσουμε από το στόμα, αλλά να μειώσουμε και την επαναρρόφησή τους με αλκαλοποίηση. Γι' αυτό συστήνεται κεντρικό κάλιο. Υπάρχει σαν σκεύασμα το Ουροσίτ K, κυκλοφορεί στην Αμερική, δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Μπορούμε όμως με ειδική διαδικασία να το προμηθευτούμε από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και αντί για το κεντρικό κάλιο στην Ελλάδα, αντί για το Ουροσίτ στην Ελλάδα που είναι αμυγός κεντρικό κάλιο, χρησιμοποιούμε εμείς το Φοσιτρίλ 4000 και το Αλκάλα N, τα οποία όμως έχουν το μειονέκτημα ότι μαζί με το κεντρικό κάλιο που έχουν, το Φοσιτρίλ, δηλαδή το Αλκάλα N δεν έχει καθόλου κεντρικό κάλιο μέσα. Μαζί με το κεντρικό κάλιο ουσιαστικά δίνουμε και νάτριο στον οργανισμό. Και το νάτριο είναι κακό. Δεν το θέλουμε. Πρώτον, γιατί προκαλεί υπερασβεστιουρία και δεύτερον, γιατί μπορεί να συμπλεχτεί με ουρικό και να σχηματίσει ουρικό μονονάτριο και με ετερογενή πυρηνοποίηση σε συνέχεια να έχουμε λίθους οξαλικού ασβεστίου. Δεν το θέλουμε το αλάτι. Τι να κάνουμε όμως, αυτό έχουμε, αυτό χρησιμοποιούμε. Το λαμβάνουμε υπόψη μας, εν πάση περιπτώσει, στην διαιτητική πρόσληψη άλατος, ίσως να πρέπει να συστήσουμε περαιτέρω μείωση. Έχει κάποιο κόστος. Η συμμόρφωση των ασθενών προκαλεί καμιά φορά γαστρικές διαταραχές. Και το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι pH monitoring συχνό, να είμαστε γύρω στο 7 με 7,2, να μην υπεραλκαλοποιήσουμε τα ούρα. Μάλιστα. Για το Φοσιτρίλ, θέλω να πω κάτι, δεν ξέρω αν το έχει διαπιστώσει άλλος συνάδελφος. Σε όσους έχω δώσει εγώ Φοσιτρίλ και μετρούσαν το pH, το pH δεν ανέβαινε ποτέ πάνω από 5. Πάνω από 5. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά σε 3-4 ασθενείς σταμάτησα να το δίνω. Δεν το πέρανε καλά. Μάλλον αυτό ψεύγει. Δεν υπάρχει καμία εμφόλια γι' αυτό. Να μου λέγατε ότι δεν ανέβαινε πάνω από 7,2, θα σας έλεγα μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά πάνω από 5 αποκλείεται. Ή δεν το πέρανε σωστά, ή κάτι γινόταν λάθος, εν πάση περιπτώσει. Ενώ είχαν 6 πριν, το pH έπεφτε πιο κάτω. Είναι πολύ ακραία τιμή το 5 που λέτε. Δεν ξέρω. Και ο ένας ήταν πατέρας συναδέλφου που υποτίθεται. Άρα θα σου πω, το δέχομαι να το δούμε, αλλά μέχρι τώρα δεν είχα ποτέ ασθενή που, γιατί στους ασθενείς που δίνω Φοσιτρίλ τους λέω να παρακολουθούν το pH τους, βέβαια, είναι λογικό αυτό. Δεν ήρθε ποτέ κανείς να μου πει κάτι αντίστοιχο. Επομένως, το κρατάμε σαν πληροφορία, αλλά η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι δεν το έχω δει ποτέ, δεν μπορώ να το σχολιάσω παραπέρα. Και εγώ δεν το έχω δει και μου φαίνεται περίεργο. Ναι, ναι. Έχει αντικαταστήσει βασικά το σιτρολιθίν το Φοσιτρίλ. Το σιτρολιθίν δούλευε επίσης. Εγώ, ενώ το γερμανικό που υπάρχει, το ουραλίτ, το V, ανεβάζει το pH αμέσως, δηλαδή δεν ξέρω. Πάντως το Φοσιτρίλ έχει μέσα, έχει κεντρικό κάλιο, έχει κεντρικό νάτριο και έχει και κεντρικό οξύ. Δηλαδή είναι πολύ πλούσιο σε κεντρικά. Είναι δύσκολο να... εντάξει, οκ. Okay. Εκτός από την πρόσληψη από το στόμα σαν σκεύασμα, υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών που έχουν ψάξει να δουν αν μπορούμε να το πάρουμε από διαιτητικά, από φρούτα. Διότι τα κεντρικά υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες τα εσπεριδοειδή. Έχουν ελεγχθεί λοιπόν διάφορα φρούτα, grapefruit κλπ. Το grapefruit έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε κεντρικά, δεν το θέλουμε όμως, έχει πολλά οξαλικά. Η λεμονάδα έχει κεντρικά, αλλά υπομορφή κεντρικού οξέως. Το κατιόν, επομένως, είναι υδρογονοκατιόν και δεν μπορεί να αλκαλοποιήσει καλά τα ούρα. Το πορτοκάλι είναι αυτό το οποίο θεωρείται η καλύτερη πηγή. Προτείνεται και από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας. Έχει όμως και αυτό το μειονέκτημα ότι έχει αρκετά οξαλικά, λιγότερα από το grapefruit βέβαια. Και μπορεί να δώσει θερμίδες. Σε βάθος χρόνου δηλαδή, πρέπει να παίρνει κανείς γύρω στο μισό λίτρο πορτοκαλάδα κάθε μέρα, που σημαίνει ότι σε κάνα χρόνο θα πάρει γύρω στα 10 κιλά και δεν το θέλουμε. Και στα πλαίσια αυτά υπάρχει μια μελέτη, η οποία είναι πολύ πρόσφατη και απλώς την αναφέρω γιατί μου έκανε εντύπωση. Σαν ιδανικό ποτό για να πάρουμε κεντρικά, ο φρέσκος χυμός ντομάτας, γιατί έχει ίδια επίπεδα κεντρικού καλίου με το πορτοκάλι, έχει 40% λιγότερα οξαλικά και είναι πιο φτωχό σε θερμίδες. Λοιπόν, τελειώσαμε την ομάδα την πρώτη των ασθενών. Πάμε στους υπόλοιπους. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Βρήκαμε υπερασβεστιαιμία, να αποκλείσουμε πρωτοπαθή υπερπαραθυρισμό με παραθυρμόνι. Αν το τεκμηριώσουμε, θα πρέπει να κάνουμε παραθυροειδεκτομή. Υπάρχουν και άλλες αιτίες βέβαια, σαρκοείδος κλπ. Αλλά αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αποκλείσουμε.
Εξεσημασμένη υπεροξαλουρία, είπαμε, η υπεροξαλουρία είναι πάνω από 45. Αν έχουμε όμως πάνω από 60, μιλάμε για μεγάλη υπεροξαλουρία και δεν μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα από κατάχρηση τροφών πλούσιων σε οξαλικά. Εδώ πρέπει δύο πράγματα να αποκλείσουμε. Την εντερική υπεροξαλουρία, ψάξτε δηλαδή για πάθηση στο έντερο, και αν βρείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να δώσετε κυτρικό ασβέστιο, γιατί συμπλέκεται με τα οξαλικά στο έντερο, σαπωνοποιείται και επομένως έχουμε μικρότερη απορρόφηση και παράγει βέβαια δίαιτα πτωχή σε οξαλικά. Ή σπανιότερα πρωτοπαθή υπεροξαλουρία, σπάνιες διαταραχές. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση που είναι ζυμική διαταραχή, μπορούμε να δώσουμε πυριδοξίη. Δεν είναι ότι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε, αλλά είναι το καλύτερο που έχουμε στα χέρια μας. Είναι ένα συνένζημα το οποίο δράσει την αντίδραση παραγωγής γλυοξυλικού γλυκίνης, με αποτέλεσμα να εκτρέπεται προς γλυκίνη και το γλυοξυλικό, το οποίο είναι υπόστρωμα παραγωγής οξαλικών, να μειώνεται σε ποσότητα και άρα να βοηθούν οι ασθενείς. Το level glade, το fendens είναι C στην πυριδοξίνη. Τα προβιωτικά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα θέση. Τα αποτελέσματα είναι ακόμα αντιφατικά. Δύο λόγια για τους λύσους ουρικού. Στόχος να αλκαλοποιήσουμε τα ούρα. Αυτός είναι ο στόχος μας, γύρω στο 6,3 με 6,8. Μέσον, κεντρικό κάλιο. Αν έχουμε υπερουρικαιμία, αλοπουρινόλη, ψάξτε για διαβήτη, μεταβολικό σύνδρομο, ελέγξτε τα αυτά. Συνυπάρχουν και ευνοούν τη λυθίαση ουρικού. Δύο λόγια για την γυστίνη, μεταβολική διαταραχή. Διαιτητικά μέτρα, αλκαλοποίηση ούρων πάνω από 7,2. Μέσον, το κεντρικό κάλιο. Εάν δεν έχετε αποτέλεσμα με αυτά, δώστε ένα χημικό παράγοντα, είτε αλφα-μερκαπτοπροπιόνιλη γλυκίνη, είτε καπτοπύλη, είτε ντε-πενικυλαμίνη, που δημιουργεί συμπλέγματα διαλυτά από κυστίνη και έτσι μειώνουμε τα επίπεδά της στα ούρα και δεν κρυσταλώνεται. Και λύθη στρουβίτη, θα τα πούμε και παρακάτω, δύο λόγια μόνο. Πολύ επικίνδυνη λύθη, το ξέρετε. Η βασική θεραπεία εδώ είναι χειρουργική. Και όχι μόνο χειρουργική, αλλά προσπαθούμε να καταστήσουμε τον ασθενή stone free, να μην έχει πέτρα. Γιατί αν τον αφήσουμε με κάποια υπολείμματα μέσα στην πέτρα φωλιάζουν μικροοργανισμοί, δεν μπορούν να τους χτυπήσουν τα αντιβιωτικά εύκολα και έχουμε γρήγορες και σημαντικές υποτροπές. Πολύ γρήγορα μπορούμε να έχουμε μεγάλους λίθους. Τα αντιβιωτικά επίσης έχουν θέση και αναστολίσεις ουρεάσης, όπως το ακέτο υδροξαμικό οξύ, αναστέλλουν την ουρεάση και την αντίδραση που είπαμε προηγουμένως, έχουν θέση. Αλλά βασικά στους ασθενείς οι οποίοι δεν είναι προς χειρουργείο. Σας ευχαριστώ πολύ.